Τα έχει ζήσει όλα. Από το 1922 ή τέλος πάντων την δεκαετία του 20 μέχρι το 2013. Κάντε την πράξη, τη μαθηματική στο κεφάλι σας, στο μυαλό σας. Θα καταλάβετε ότι αυτός ο άνθρωπος είναι κομμάτι της σύγχρονης ιστορίας. Και πάλι χαίρομαι που είστε εδώ. Δεν χαίρομαι όμως όταν σας ακούω, αγαπητέ κύριε Πεπελάση, να προλέγετε ότι έρχεται μια έκρηξη. Και να λέτε ότι αυτό το πράγμα οι οικονομολόγοι έχουν ξεκαθαρίσει ότι είναι αναπόφευκτο όταν η ανεργία υπερβεί το 35%. Οι οικονομικοί ιστορικοί παρά οι οικονομολόγοι. Mm-hmm. Οι οικονομολόγοι δεν ασχολούνται με αυτό το ερώτημα εις βάθος. Αλλά οι οικονομικοί ιστορικοί έχουν καταλήξει σε αυτό το συμπέρασμα. Ποια εποχή σας θυμίζει η τωρινή μας εποχή? Λένε κάποιοι ότι τους παραπέμπει στη δημοκρατία της Βαϊμάρης. Ίσως όμως και διάβαζα ένα ενδιαφέρον άρθρο του Δημήτρη Ψυχογιού επί του ζητήματος αυτό, να είμαστε πιο κοντά σε εποχές 45-46. Την εποχή του 45-46 και ήταν πράγματι σκληρή, δύσκολη, αιματηρή εποχή κλπ. Παράλογη αν θέλεις. Όμως είχε ένα στοιχείο το οποίο λείπει από τη σημερινή κατάσταση. Η προσδοκία. Τα παιδιά, οι φοιτητές, οι πολίτες μέσης ηλικίας για την εποχή που αναφέρεστε είχαν προσδοκία ότι ένας άλλος κόσμος έχει ξεκινήσει ή θα ξεκινήσει για την Ελλάδα. Σήμερα, πέστε μου ποια ομάδα νέων ανθρώπων έχει αυτή την πίστη. Όλοι είναι πλακωμένοι από το βάρος της αυτού που βλέπουμε και αυτού που αισθανόμεθα και της ντροπής. Η ελληνική κοινωνία σήμερα περιβάλλεται ή είναι σκεπασμένη από ένα σύννεφο ντροπής. Διότι δεν είναι αμέτωχη στα όσα έγιναν ή όσα σχεδιάζονται. Επομένως, τι σχεδιάζεται? Τι σχεδιάζεται με αλφαγιώτα? Λέτε σε όσα έγιναν και όσα σχεδιάζονται. Δέχομαι, χάρη συζήτησης, ότι πιστεύουμε οι περισσότεροι ότι κάποια στιγμή, σε ένα ή δύο ή τρία χρόνια, η οικονομία θα έχει κάνει ένα βήμα μπρος και τα σημερινά δεδομένα θα έχουν κάπως ανατραπεί και ο χώρος θα έχει ανοίξει. Η άνοιξη θα αρχίζει να φαίνεται. Άλλωστε αυτά υποστηρίζει με έμφαση η πολιτική ηγεσία σχεδόν ολόκληρη και δεν προσφέρει υπηρεσίες, δεν λέει την αλήθεια. Βεβαίως μπορεί και να μην πολύ καταλαβαίνει, αλλά έτσι κι αλλιώς η αλήθεια δεν είναι αυτή, ότι όλα τελείωσαν και προχωρούμε πλέον σε κάτι αλλιώτικο, ωραιότερο, καλύτερο κλπ. Λοιπόν, πρέπει να αφήσουμε τον κόσμο να δει την πραγματικότητα. Αν υπάρχει μια μικρή ελπίδα να ανακάμψουμε ως κοινωνία, ως άνθρωποι, ως σκεπτόμενοι, ως άνθρωποι που αγαπάμε τον τόπο μας, είναι να δούμε την αλήθεια. Ποια είναι η αλήθεια? Η αλήθεια είναι ότι κάναμε πολλά λάθη και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Είμαστε συνυπεύθυνοι με το πολιτικό μας σύστημα και ότι η αλήθεια τώρα είναι θέλει πολλή δουλειά ακόμη για να προχωρήσει η οικονομία και να πούμε βγήκαμε πλέον στο ξέφωτο. Συνεπώς. Και η κυβέρνηση και οι άλλοι δίνουν την εντύπωση ότι φτάσαμε στο ξέφωτο. Ποιο ξέφωτο? Είναι εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ?
του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Δίνει ελπίδα σε πολύ κόσμο. Ναι, και δικαίως από μια πλευρά. Διότι υποθέστε ότι δεν σας κάνει, δεν σας πηγαίνει εσάς, ενός νέου ανθρώπου, το σύστημα που αποτελεί τη σημερινή κυβέρνηση. Στην απελπισία σας θα κοιτάξετε. Πού θα πάτε? Πρέπει να κυβερνήσει η αριστερά, άμα θέλουμε να κλείσουμε ιστορικά τον κύκλο της μεταπολίτευσης. Πρέπει. Ακούγεται αυτή η άποψη. Και πρέπει να θυμόμαστε ότι η αριστερά, η οποία ήταν η μεγάλη ελπίδα του τόπου, της Ελλάδος, μετά τον πόλεμο και κατά τη διάρκεια της τελευταίας περιόδου του πολέμου, ήταν η μεγάλη ελπίδα. Το ΕΑΜ και λοιπά, τότε το οποίο είχε, ήταν το καταφύγιο, ό,τι καλύτερο είχε η ελληνική κοινωνία και πνευματικά και ηθικά και λοιπά. Δεν κράτησε πολύ, διότι ακριβώς αυτός ο κόσμος μπερδεύτηκε και δεν αναλογίστηκε τις ευθύνες του. Τρέξανε όλοι για να δουν πώς θα βολέψουμε τώρα την πίτα. Πώς θα γίνει η κυβέρνηση, κάποια κυβέρνηση. Η αριστερά δεν ήταν ο Ηλίου. Αν ήταν ο Ηλίου, ο τόπος θα ήταν αλλιώτικος σήμερα. Η σύγχρονη αριστερά. Τίποτε. Η σύγχρονη αριστερά, η αριστερά σήμερα, όπως τη βλέπουμε σήμερα. Υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα. Υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει αριστερά στην Ελλάδα παρά μόνον λογοκοπία αριστερή, δανεισμένη είτε από την Νότια Αμερική είτε από τα ενθυμήματα των παλαιών γύρω στην αρχή του αιώνα. Και μετά να πούμε και κάτι άλλο. Παρακαλώ. Τι είπα να πει αριστερά σε μια χώρα σαν αυτήν εδώ? Δηλαδή αριστερά, εντάξει, αν με αυτό εννοούμε κοινωνική δικαιοσύνη, αν εννοούμε πρόοδο, αν εννοούμε όλα αυτά τα αγαθά που φτιάχνουν έναν σύγχρονο πολιτισμένο και ανήσυχο άνθρωπο, μάλιστα. Από εκεί και πέρα όλα τα άλλα μήπως πλησιάζουν την πολυλογία παρά μόνο την ουσία. Πιστεύετε ότι αυτό το οποίο περιγράψατε πριν ως μια κοινωνική έκρηξη θα έχει πολύ βία χαρακτηριστικά? Ναι, βία χαρακτηριστικά, διότι η κοινωνία μας έχει καταστεί βία η ίδια. Δέστε αυτά που γίνονται τώρα και όχι μόνο στην περιφέρεια της κοινωνίας αλλά και στο κέντρο της κοινωνίας. Και τι σύγχυση υπάρχει για τα δικαιώματα εκείνων που διαπράττουν αυτά την κοινωνική διατάραξη. Αναφέρεστε στα περιστατικά φερρυπίν στις Κουριές, στη Χαλκιδική. Τις. Στις Κουριές, στη ναι. Χαλκιδική. Ναι. Αν καταλαβαίνω καλά, εκεί αναφέρεστε. Ναι, και όχι μόνο δηλαδή. Mm-hmm. Ναι, ναι, ναι. Αλλά και σε αυτό. Σε μια κλιμάκωση της βίας ουσιαστικά. Της τυφλής βίας. Αν ήμουν αριστερός και συμμετείχα σε αυτή την επιχείρηση, θα έλεγα προς τι ακριβώς, να επιτύχω τι. Αλλά ξέρω την απάντηση από πλευρά τους και επομένως δεν είμαι διατεθειμένος να συζητήσω περαιτέρω. Όχι, ο τόπος έχει χάσει τις αξίες του, όποιες αξίες και αν λατρεύαμε και προσκυνούσαμε, είναι αδιάφορος. Το χρήμα ήταν η φθοροποιός δύναμης που κατέστρεψε την κοινωνία. Χρήματα, χρήματα, χρήματα.
πιο πολλά, ακόμη πιο πολλά. Και μάλιστα αν είναι δυνατόν να είναι ύποπτα χρήματα. Να είναι κλεμμένα, να είναι παρμένα από κάπου αλλού.